Θέλω να σταθούμε και λίγο σε ένα άλλο θέμα. Μέσα στον καταιγισμό της επικαιρότητας, πολλές φορές περνά στον ντούκου. Όμως, οι ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού, εκεί που βγαίνουν οι καπεταναίοι και οι μηχανικοί μας και οι ασυρματιστές, είναι μία από τις ραχοκοκαλιές του εργατικού δυναμικού σε ένα πεδίο που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι είναι. Η χώρα σαρώνει με ή χωρίς ελληνική σημαία, το εφοπλιστικό κεφάλαιο με ρίζα την Ελλάδα διαπρέπει παγκοσμίως. Δέστε όμως τώρα, τι συμβαίνει εδώ. Φαίνεται ότι μετά τους καλλιτέχνες και την υποβάθμιση των πτυχίων τους σε επίπεδο λυκείου, το ίδιο μέλλον επιφυλάσσεται και για τους αποφύτους των ακαδημαϊών του εμπορικού ναυτικού. Θέλω να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Νίκο Κατσουλάκο, μηχανολόγο, διδάκτορα μηχανολόγο μηχανικό και αναπληρωτή καθηγητή στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Κατσουλάκος μας έχει μιλήσει πολλές φορές για τα ενεργειακά ζητήματα. Όμως σήμερα θα πάμε σε αυτό που και τον ίδιο τον έχει ξενήσει και αφορά το νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση πρώτων εκλογών, το οποίο ουσιαστικά πάει ένα βήμα πίσω τις σχολές του εμπορικού ναυτικού, όπως τουλάχιστον φαίνεται. Καλημέρα κύριε Κατσουλάκο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και εγώ. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια ραχοκοκαλιά σε επίπεδο εργατικού δυναμικού, τολμών από εξειδικευμένου. Αυτό είναι οι καπεταναίοι μηχανικοί και οι ασυρματιστές. Και για έναν χώρο που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι είναι, σαρώνει παγκόσμια με όρους οικονομίας το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Τι γίνεται εδώ στο επίπεδο της εκπαίδευσης όμως? Λοιπόν, χαίρομαι για την εισαγωγή, γιατί θα πω και εγώ πολύ κομβικά, χωρίς να ακουράσω, κάποια μεγέθη. Πράγματι, υπάρχει μια διάχυτη έτσι, υπερηφάνεια στην Ελλάδα για το ότι είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη. Πρώτη ναυτική δύναμη σημαίνει πάνω από 5.000 πλοία ελληνόκτητα. Είναι λιγότερα βέβαια με ελληνική σημαία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα. Με αξία πλοίων 160 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό μέγεθος. Σε αυτά τα πλοία υπηρετούν περίπου 19.000, υπάρχουν δηλαδή 19.000 ενεργά διπλώματα αξιωματικών, χώρια οι υπόλοιπες ειδικότητες. Άρα για την Ελλάδα συζητάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση των αξιωματικών, όπως θα περίμενε κανείς, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί χειρίζονται εξοπλισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων, σας είπα αφρίζει στα 160 δι, έχουν υπό την ευθύνη τους χιλιάδες κόσμο στο κομμάτι της ακτοπλοείας, ας πούμε, και βέβαια είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν το εργατικό δυναμικό που είναι υπεύθυνο για την μεταφορά πολύτιμων, υπαρξιακών θα λέγαμε, αγαθών για τη ζωή μας ανά τον πλανήτη. Σωστό. Συνεπώς, η εκπαίδευσή τους πρέπει αναμφισβήτητα, σε αυτό συμφωνούμε νομίζω όλοι, να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος. Στη χώρα μας βέβαια έχουμε κάποιες χρόνιες παθογένειες στην ναυτική εκπαίδευση. Στη χώρα μας έχουμε αυτές τις παθογένειες. Εκεί που σαρώνει υποτίθεται ο ελληνόκτητος τόλος, η χώρα αυτή έχει παθογένειες στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Ελάτε. Έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλούς ναυτικούς, τουναντίον, γιατί με την προσπάθεια των ναυτικών, του προσωπικού, του εκπαιδευτικού κτλ., καταφέρνουμε να παράγουμε κατηρτισμένους αξιωματικούς, αλλά και μέλη κατώτερων πληρωμάτων. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι, δηλαδή αν μιλήσουμε για την υφιστάμενη κατάσταση, οι ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού, οι οποίες είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παράγουν τους αξιωματικούς μηχανής και γέφυρας, είναι υποστελεχωμένες. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Και λειτουργούν με χάρη στο φιλότιμο τόσο των μόνιμων όσο και θα έλεγα κυρίως των συμβασιούχων συναδέλφων, διότι η πλειονότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ορομίσθη, με καθυλωμένα επί χρόνια τα ορομίσθια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι αντιμετωπίζουμε κάποια ακαδημαϊκά ζητήματα, όπως είναι το ότι οι απόφοιτοι των ακαδημιών
ουσιαστικά λαμβάνουν ένα ακαδημαϊκά αδιαβάθμιτο πτυχίο, ενώ σε πάρα πολλές χώρες η κατάσταση δεν είναι έτσι. Και δεν θα σας πάω στη Σουηδία ή στη Δανία, δεν ήμουνα και ποτέ οπαδός της θεωρίας της Δανίας του Νότου, θα σας πάω στη Βουλγαρία, όπου η Βουλγαρία διαθέτει μία δημόσια ναυτική ακαδημία, την Νικολά Βαπτσάροφ, που βρίσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, δηλαδή παράγει αξιωματικούς τους οποίους δεν φοβάται να δώσει και την αντίστοιχη ακαδημαϊκή, ας πούμε, αντιστοιχία. Ενώ εδώ είναι ανώτερες δημόσιες σχολές εμπορικού ναυτικού, ανώτερες. Σωστά. Έτσι ήταν κάποτε, και το 1998 με τον νόμο 2638 έγιναν ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού. Φάγαμε το ανώτερες. Και υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι εκεί που μπορούμε κάποια άλλη στιγμή, ας πούμε, το αναλύσουμε περισσότερο. Τώρα, το νομοσχέδιο, γιατί λέτε ότι υποβαθμίζει στην ουσία λειτουργικά το πρότυπο των καλλιτεχνών? Λοιπόν, καταρχάς να πω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι τώρα μιλάω σαν αναπληρωτής καθηγητής της ΑΕΝ Αστροπύργου, σαν Νίκος Κατσουλάκος όμως. Σωστά. Δεν εκφράζω κάποια συλλογική απόφαση. Αυτή η συλλογική απόφαση, αν υπάρξει, θα σας ενημερώσουμε φυσικά. Μιλάω για την προσωπική μου γνώμη, καθώς έχω παρακολουθήσει τις δηλώσεις που έγιναν από πλευράς Υπουργείου και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τη διαβούλευση στο νομοσχέδιο. Mm-hmm. Λειτουργώντας λοιπόν, πιστεύω όχι ως Κασάνδρα, αλλά έχοντας εμπειρία από τις δηλώσεις υπουργών στην Ελλάδα, μπροστά μας βρίσκεται, όπως είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ένα ολιστικό νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση. Αυτό τώρα το ολιστικό το είχε πει και ο Πρωθυπουργός για την ποιότητα ζωής, και μόνο και ο όρος μας φοβίζει, αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Εδώ πέρα θα ξεχωρίσω τα εξής σημεία από τις δηλώσεις που υπήρξαν. Το ένα και κύριο ζήτημα είναι η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις ακαδημίες. Αυτό είναι σε αρμονία με τις απαιτήσεις της εποχής, επειδή έχουμε μια μεγάλη ανάπτυξη στην ναυτιλία και λόγω του LNG. Έχουμε ζήτηση. Ανάγκη. Μάλιστα. Ναι, θέλουμε πληρώματα. Προφανώς δεν διαφωνεί κανείς ότι θα θέλαμε να παράγουμε πληρώματα, πλην όμως, όπως σας είπα, αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ σημαντική καταρχήν ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού των εκπαιδευτών, που αυτή τη στιγμή οι οργανικές θέσεις εκτιμώ ότι δεν είναι ούτε κατά το ίμιση καλυμμένες. Ο Υπουργός λοιπόν είπε ότι, επειδή ξέρει αυτό το ζήτημα προφανώς, ότι θα δοθούν κίνητρα για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Και η απορία μου είναι, στην δημόσια ναυτική εκπαίδευση, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο κίνητρα? Γιατί από ό,τι ξέρω, όταν κάτι λειτουργεί στη σφαίρα του δημοσίου, δεν λειτουργεί ακριβώς με όρους αγοράς. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να προχωρήσει κάποιος στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με ωραιότατες διαδικασίες. Και μάλιστα με ζήτηση πολύ αναβαθμισμένων προσόντων από πλευράς εκπαιδευτών. Άρα θα περιμένουμε και το νομοσχέδιο, αλλά ελπίζουμε αυτά τα κίνητρα να μην είναι κάτι περίεργο, γιατί ως τώρα τα κίνητρα έχουν οδηγήσει ήδη σε μια απεργιακή κινητοποίηση μέσα στο Δεκέμβρη. Υπήρξε μια παράξενη ιστορία σε εμάς. Επίσης, η δήλωση του Υπουργού λέει ότι θα υπάρξει θεσμική θωράκη στην ναυτική εκπαίδευση, ενιαίο σύστημα πιστοποίησης και ενιαία τράπεζα θεμάτων. Τράπεζα θεμάτων πάλι σε ίδρυμα τριτοβάθμιο, όπως είμαστε εμείς, μου φαίνεται και αυτό λίγο περίεργο. Ήδη και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις γι' αυτό, αλλά τράπεζα θεμάτων στην τριτοβάθμια είναι ένα ζήτημα. Και επίσης υπήρξε και μια έκφραση που άπτεται ενός πολιτικού θέματος, που όλη αυτή η διαδικασία της διαβούλευσης, μας προετοίμασε ο Υπουργός, λέει ότι θα γίνει με την ακαδημαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα και επιλέξει, λέει, και φυσικά τον κλάδο της ναυτιλίας, που άλλωστε έχει και τον πρώτο λόγο προς το προφίλ ναυτικών που έχει ανάγκη. Εκεί θα μου επιτρέψετε να έχω πολύ σοβαρή ένσταση, γιατί μπορεί οι δικοί μας απόφοιτοι να στελεχώνουν την ναυτιλία, αλλά νομίζω ότι για τα ζητήματα της εκπαίδευσης δεν μπορεί τον πρώτο λόγο να το έχει ο κλάδος της ναυτιλίας. Δηλαδή αυτό είναι μια πλήρης υποταγή στην αγορά, κατά την άποψή μου.
Συνεπώς αυτό είναι ένα πρώτο πλέγμα ζητημάτων και βέβαια έχει γίνει και μια στις δηλώσεις μέσα συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι αυτή η υποτιθέμενη αναβάθμιση που θα έρθει θα συμπεριλαμβάνει το δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα ναυτικής εκπαίδευσης. Ο ιδιωτικός τομέας ναυτικής εκπαίδευσης τώρα βρίσκεται σχετικά χαμηλά, δεν υπάρχει πολύ ακμή σε αυτό το τομέα. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι υπάρχουν και στις γύρω χώρες και μέσω των νομοθεσιών, των κολεγίων κτλ. Δυνατότητες για κάποιον να παίρνει τα προσόντα που χρειάζεται για να πάει στην ναυτιλία και από ιδιωτικά πανεπιστήμια να παίρνει και μπάτσελορ όταν οι δικοί μας απόφοιτοι έχουν ένα θέμα με αυτό. Διακρίνω λοιπόν αυτά τα ζητήματα και δεν με κάνουν καθόλου αισιόδοξο για το περίφημο ολιστικό νομοσχέδιο. Λέει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, κύριε Κατσουλάκο, οι αλλοδαποί στα πλοία μας έχουν διπλώματα? Στους τομείς των αξιωματικών, ναι, βεβαίως έχουν. Μάλιστα. Άλλος φίλος ο Νίκος λέει, πάντως λέει και ένας πιλότος πολιτικής αεροπορίας που πετάει ένα 737 ή ένα Airbus 380 με 450 επιβάτες δεν θεωρείται πανεπιστημιακός απόφυτος. Μήπως δεν είναι αυτό το θέμα μας? Αυτό το ακούω σαν εύλογη παρατήρηση. Κατά τη γνώμη μου εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, διότι θα σας πω το εξής. Ο αντίστοιχος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας ή ο αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, γιατί παίρνουν πανεπιστημιακό δίπλωμα? Πόσο προφανώς, αν μιλάμε για μία περίπτωση μάχης στους εθέρες, μπορεί να θέλουμε κάποια αυξημένα προσόντα. Αλλά όσον αφορά στις ακαδημαϊκές γνώσεις και το προφίλ των σπουδαστών και αποφύτων, εκεί δεν είναι θέμα απλά κάποιων ικανοτήτων, αλλά είναι και ένα θέμα ευρύτερης γνώσης. Όσο αναβαθμίζουμε την εκπαίδευση, τόσο κερδίζουμε. Άλλος φίλος, ο Βασίλης, μήπως η ναυτική εκπαίδευση ζητείται να έχει λόγο το εφοπλιστικό κεφάλαιο για να καθορίσει τελικά πόσους καπετανέους και πόσους μηχανικούς ή ασυρματιστές χρειάζεται από το ελληνικό εγχώριο δυναμικό ή με μεροκάματα πείνας, όπως μου γράφουν εδώ, από το αλλοδαπό? Μένει να το δούμε. Είναι και αυτό ένα ζήτημα σίγουρα. Και να πούμε το εξής, ότι σε συνδυασμό με την προηγούμενη ερώτηση, πολλές φορές αυτό που ακούγεται στην πιάτσα, ας πούμε, είναι ότι αφήστε τώρα τα πτυχία και τις γνώσεις και τα λοιπά, έχετε μια δουλειά εφαρμοσμένη πάνω στην οποία θα έχετε επαγγελματικές επιμορφώσεις και στο κάτω-κάτω της γραφής, ρε παιδιά, εδώ πέρα είναι ένας τομέας με πολύ υψηλούς μισθούς. Το οποίο σε ένα βαθμό ισχύει. Όμως δεν ισχύει για όλα τα μέλη των πληρωμάτων. Οι πολύ υψηλοί μισθοί είναι ασημένοι στην προσφορά και τη ζήτηση και δίνονται μάχες από τους φορείς των ναυτικών για να κρατηθούν σε αξιοπρεπή επίπεδα οι μισθοί. Και στο κάτω της γραφής όλη αυτή η κουβέντα με τα μεροκάματα οδηγεί μόνο σε έναν εκμαυλισμό. Δηλαδή αν εμείς θέλουμε να προσελκύουμε ανθρώπους μόνο με βάση το υψηλό μεροκάματο το οποίο δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί, τι φτιάχνουμε τελικά, τι χτίζουμε κοινωνικά? Κύριε Κατσουλάκο, πότε κλείνει η διαβούλευση? Περιμένουμε εναγωνίως να ανοίξει η διαβούλευση και γι' αυτό κάναμε μια παρέμβαση τώρα προεόρτια. Ενώ αυτή την εβδομάδα οι δηλώσεις του Υπουργού αναφέρονται στο ότι αυτή τη εβδομάδα θα δημοσιοποιηθεί το νομοσχέδιο. Οπότε σίγουρα θα επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά όπως σας είπα, τόσο η υφιστάμενη πραγματικότητα όσο και αυτά που ακούσαμε μας προειδεάζουν ίσως και για μια εξέλιξη ανάλογη των καλλιτεχνικών ή εν πάση περιπτώσει κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, γιατί μιλάμε για ένα εργατικό δυναμικό και τους εκπαιδευτικούς του που είναι στην αιχμή του δόρατος στην οικονομία, καλά το είπατε αυτό, από την άλλη με πάρα πολλά προβλήματα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κατσουλάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.